Λόγω της διεθνούς ύφεσης, φέτος η χειμερινή περίοδος αναμένεται να ξεκινήσει με τιμές από 0,785 έως 0,90 πανελλαδικά, όταν πέρσι, ακριβώς την ίδια εποχή, τέτοια μέρα δηλαδή, η μέση τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης ήταν στα 1,037 ευρώ το λίτρο. Οι λόγοι που κάνουν τους καταναλωτές να μην ενδιαφέρονται και τόσο είναι αρκετοί, όπως χαρακτηριστικά τονίζει και ο Ταμείας των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων του νομού Δράμας, Κώστας Κάλφας. Πρώτον είναι οι καιρικές συνθήκες που καλά κρατούν και δεύτερον και κυριότερο είναι ότι έχουν γεμάτες τις δεξαμενές πετρελαίου από πέρσι, καθώς τους δόθηκε η δυνατότητα να εξασφαλίσουν φθηνό πετρέλαιο. Πρώτη μέρα ημερολογιακά. Σαν δουλειά δεν υπάρχει καν ενδιαφέρον προς το παρόν από τους καταναλωτές. Είναι και λογικό, γιατί ο καιρός ακόμα καλά καρτάει. Συν ότι ο κόσμος είχε προμηθευτεί πέρσι το χειμώνα αρκετό πετρέλαιο στο τέλος της σεζόν. Από εκεί και πέρα, όντως φέτος ξεκίνησε η τιμή πολύ χαμηλά εν σχέση με την περσινή σεζόν όταν ξεκίνησε. Πέρσι ξεκίνησε περίπου στο 1,05. Φέτος, από ό,τι πληροφορούμε, γιατί κανένας μας δεν έχει κάνει αγορές, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση, γύρω στα 80 λεπτά θα κοιμανθεί, 78-80. Περιμένουμε όταν αγοράσουμε καύσιμα, θα δούμε ακριβώς ποια θα είναι η τιμή τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, είναι αρκετά χαμηλή η τιμή και αν δώσουν το επίδομα θέρμανσης, σκεφτείτε ότι αν πάρετε έναν τόνο πετρέλαιο με 80 λεπτά, κάνει 800 ευρώ. Αν δικαιούσε και 250 ευρώ επιδότηση, αυτόματα κατεβαίνει η τιμή στα 550 ευρώ. Θεωρώ ότι όχι, είναι χαμηλή, πάρα πολύ χαμηλή, και αξίζει τον κόπο όλοι οι καταναλωτές να ξαναστραφούν πάλι στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όσο για το πότε θα ξεκινήσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των πρατηριούχων υγρών καυσίμων, αυτό αναμένεται να γίνει από τον τελευταίο μήνα του χρόνου, δηλαδή τον Δεκέμβριο. Όλες τις προβλέψεις των εταιριών όσο συζητάμε και οι δικές μας, από ό,τι φαίνεται, μεγάλος παράγοντας φυσικά είναι πάντα ο καιρός, είναι κατά το Δεκέμβριο. Ο κόσμος πέρσι εφοδιάστηκε πάρα πολύ πετρέλαιο, γεμίσαν τα καζάνια τους, γιατί μιλάμε στα 60 λεπτά πέρσι ήτανε, δεν υπήρχε επιδότηση στο 2020 τον Ιανουάριο, Φεβράριο, Μάρτιο, και την περίοδο ήταν περίπου στα 60 λεπτά, 62, 65, ανάλογα ποια περίοδο είχε αγοράσει ο κάθε καταναλωτής. Και όλοι γεμίσαν τα καζάνια τους. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή δεν κάνει και κρύο, δεν θα καταναλωθεί, και όταν ξεκινήσει να καταναλώνεται, ο κόσμος θα χρειαστεί τουλάχιστον 20-30, ανάλογα πόσο καταναλώνει μέσα, για να το καταναλώσει, για να αρχίσει να υπάρχει και κάποια ζήτηση. Και αυτό υπολογίζουν οι εταιρείες, ότι το Δεκέμβριο, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες πάντα, θα ξεκινήσει η κατανάλωση.